Καλησπέρα φίλοι μου σε ένα καινούργιο επεισόδιο GK Garage. Σήμερα θα ασχοληθούμε πάλι με ένα Daytona 125 Sprinter. Θα αλλάξουμε φίλτρο αέρα. Το φίλτρο αέρα είναι αλλαγμένο πρόσφατα στο σέρβις. Είναι αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπουμε. Θα το αντικαταστήσουμε με ένα Honda. Αυτό είναι από Astrea Grand. Είναι ελαφρώς πιο μεγάλο, αλλά μπαίνει μέσα. Όπως βλέπετε είναι γνήσιο Honda και από το εργοστάσιο έρχεται με λάδι. Έχει μέσα λάδι. Αυτά τα φίλτρα είναι λαδιού. Άμα το πατήσουμε εδώ πέρα, το βλέπετε. Έχει μέσα λάδι. Έτσι λαδωμένα πρέπει να μπαίνουν. Θεωρητικά στο σέρβις, όταν μας άλλαξαν το φίλτρο, το λάδι θα μην το βάλουν. Θεωρητικά. Θα δούμε τι έχουν κάνει. Κανονικά για να τα αλλάξουμε, το πιο κανονικός τρόπος είναι ότι πρέπει να λύσουμε πλαστικά πεδίες κλπ. Εγώ θα σας δείξω πώς θα το αλλάξουμε χωρίς να λύσουμε κάτι. Μόνο τις 4 βίδες από το φίλτρο κούτι. Πάντα να σας δείξω. Είναι μία εδώ, δύο, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, εδώ και άλλες δύο ακριβώς ίδιες από την ίδια μεριά. Με σταυροκατσάβιδο μπορούμε να τις λύσουμε, αλλά είναι ακόμα πιο εύκολο αν έχουμε μία μανιλίτσα μικρή με ένα στραβοκατσάβιδο. Δείτε πόσο απλό είναι. Ξεκινάμε μία. Άμα το κάνουμε λίγο για αρχή με το κλειδάκι, μετά με το χέρι, ξεβιδώνει πολύ εύκολα. Ορίστε. Δεν είναι καμιά μεγάλη βίδα. Και ακριβώς το ίδιο κάνουμε και στην πάνω βίδα. Επειδή δεν έχει πολύ χώρο, γι' αυτό η μανιλίτσα με το στραβοκατσάβιδο είναι πολύ πιο εύκολο. Εννοείται αν έχουμε ένα ζουμπά, στραβοκατσάβιδο είναι ακόμα πιο εύκολα. Πάμε να ξεβιδώσουμε και τις 4 βίδες. Έχουμε ξεβιδώσει και τις 4 βίδες. Γυρνάμε ελαφρώς στο τιμόνι και το κάνουμε το καπάκι του φιλτροκούτι μπροστά. Γυρνάμε λίγο παραπάνω τη ρόδα. Ορίστε. Βγάλαμε το καπάκι και έλατε να δούμε το φίλτρο αέρα. Δείτε εδώ ένα ξερό σφουγγάρι. Εδώ είναι το ξερό το σφουγγάρι, το καπάκι και εδώ από πίσω, μέσα, έχει και μία σίτα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην άλλη μεριά. Τι πρέπει να προσέξετε. Το φιλτρακούτι εδώ από κάτω, βλέπετε αυτό το λάστιχο. Αυτό είναι το κατώτερο σημείο στο φιλτρακούτι, έχει μια κλίση και έχει μια τρύπα. Αν έχει κάποιο νερό, άμα μπει κάποιο νερό μέσα ή υγρασία, να μένει εδώ πέρα. Αυτό με μία πένσα με το χέρι βγαίνει και ανατακτά χρονικά διαστήματα, αν το μηχανάκι θα αφήνουμε έξω στο νερό, στη βροχή και βρέχεται, ή από τις υγρασίες μπορεί να μαζέψει υγρασία. Δείτε εδώ πέρα μέσα πώς είναι. Είδατε που έχει νερό μέσα. Το λέτε πως έχει γίνει. Αυτό μια φορά στο το χειμώνα, αν το δουλεύουμε delivery έξω στα νερά, στις βροχές, υγρασία, πρέπει να το ανοίγουμε, το καθαρίζουμε. Τώρα που το καθαρίσαμε, το βάζουμε πάλι πίσω και βάζουμε και την ασφάλεια. Καλά, κινέζικη ασφάλεια είναι και με το χέρι. Μπαίνει άνετα. Να δείτε. Τίποτα. Βλέπετε το φίλτρο κούτι μας, κενό. Ευτυχώς είναι καθαρό μέσα. Δείτε εδώ τι έχει μέσα. Αυτό είναι λάδι με νερό. Είναι εδώ πέρα κάτω χαμηλά, όπως θα κυπώνει η τρύπα. Πάμε να πάρουμε ένα πανάκι να το καθαρίσουμε. Το μηχανάκι πριν 500 χιλιόμετρα έκανε το σέρβις των 10.000 χιλιόμετρων. Ανάθεμα αν τα είδαν. Λοιπόν, τώρα είναι καθαρό. Πάμε να βάλουμε το καινούργιο φίλτρο. Αυτό εδώ είναι το Honda, το λαδωμένο. Και αυτό είναι το ξερό που βγάλαμε. Honda. Δείτε. Το ίδιο είναι βασικά. Το ίδιο είναι. Το λάδι δεν μπαίνει γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν και ψυκάζουν λάδι στα φίλτρα. Επειδή είναι ένα απλό σφουγγάρι,
ο αέρας περνάει από μέσα και η βρώμα. Οπότε, ρίχνοντας λάδι, είναι ειδικό λάδι αυτό, και φιλτρέρος, η βρώμα και ρίχνοντας από το περιβάλλον και του αέρα, κάθεται πάνω στο λάδι και δεν περνάει από πίσω. Έτσι ξέρω, όπως είναι, δείτε εδώ, τίποτα. Έτσι ξέρω, περνάει ο αέρας και η βρώμα μέσα. Μετά το μηχανάκι σου κάνει διακοπές και σου λένε καθάρισμα πεταλούδας στα 5.000 χιλιόμετρα. Λογικό, άμα είναι ξέρω. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Πρώτα βάζουμε τη σίτα. Με έναν τρόπο μπαίνει, δεν μπορείτε να το βάλετε λάθος. Πρώτα μπαίνει η σίτα. Έχω και η κάμερα εδώ πέρα, δεν με βολεύει τώρα τόσο πολύ. Πάντε βάλω την άγγλια. Τη βάλαμε τη σίδα. Πάμε βάλουμε εδώ το φίλτρο. Το φίλτρο μπαίνει έτσι. Αυτά εδώ να κάνει εικονικό προς τα πάνω. Πάμε βάλουμε και το φίλτρο μέσα. Πάμε το βάλω την άλλη μεριά που με βολεύει πιο πολύ. Το είδατε. Μπαίνει μέσα. Το σπρώχνετε και λίγο να καθίσει. Έχει καθίσει ακριβώς. Στρίβουμε τη ρόδα και βάζουμε το καπάκι. Το καπάκι έχει αυτά τα δύο. Εδώ πέρα μέσα ρουφάει αέρα. Εδώ μέσα ρουφάει αέρα, πάει από κάτω. Λοιπόν, και τώρα το καπάκι μπαίνει έτσι. Μπαίνει έτσι και βάζουμε τέσσερις βίδες. Λίγο η ρόδα για να μπει. Εδώ τώρα θέλει λίγο προσοχή. Μην μας φύγει το φίλτρο, μην κουνηθεί. Βλέπετε, έχουμε βάλει και το καπάκι μας κανονικά. Πάμε τώρα να βιδώσουμε τις βίδες μας. Έχουμε βιδώσει και το καπάκι, είμαστε έτοιμοι. Με αυτό που κάναμε δεν βελτιώσαμε κάτι, αυτό δεν είναι βελτίωση. Απλά δεν θα βρωμίζει η πεταλούδα και θα μπαίνει πιο καθαρός αέρας μέσα. Δηλαδή το φίλτρο αέρα θα κάνει αυτό που πρέπει. Με αυτό εδώ το ξέρω το σπουγγάρι, δουλειά δεν γίνεται. Προτιμήστε να βάλετε ένα γνήσιο Honda, δείτε εδώ τιμή, 5 ευρώ. Άμα το πάρετε από το ίντερνετ μπορείτε να το βρείτε και 4,5. Πάντως και πάλι τα 5 ευρώ είναι πολύ φτηνά. Εδώ βλέπουμε και το κωδικό, το γνήσιο Honda, ανταλλακτικό. Για 5 ευρώ αξίζει να κάνετε αυτό στο μηχανάκι σας, θα κερδίσετε πάρα πολλά. Γιατί το injection που έχει αυτό το μηχανάκι είναι που είναι χάλια, είναι πρώτης γενιάς ας πούμε, τέλος πάντων τα πρώτα injection που βγάλαν οι Κινέζοι. Ας το κάνουμε να δουλεύει λίγο καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.